Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Trade Flow, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Ασλάνης, για όσους με γνωρίζετε, και απέναντί μου έχω τον Κάρεν Κοκάμπη. Καλώς ήρθες, Κάρεν. Welcome. Ευχαριστώ πάρα Welcome πολύ, στην εκπομπή, Γιάννη. βασικά, γιατί στην ομάδα είμαστε πολύ καιρό και δουλεύουμε μαζί. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Και είναι μια εκπομπή αφιερωμένη φυσικά στο Dragon's Den και το τι έγινε εκεί. Καθώς όλοι είδατε και εμένα και τον Κάριν που πήγαμε στο συγκεκριμένο show και το τι έγινε, και έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά κυρίως να πούμε στον κόσμο ποιοι είμαστε, γιατί θα μας δουν και άνθρωποι που δεν μας γνωρίζουν, ούτε εμένα θα με ξέρουν, οπότε θα πω και εγώ μερικά πράγματα για εμένα, θα πεις και εσύ Κάριν για εσένα, θα πούμε για το Trade Flow, τι κάναμε, θα πούμε για το Dragons και θα δείξουμε και πράγματα για την εταιρεία μας, για τις υπηρεσίες μας κτλ. Παρεπτόντως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Trade Flow βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Αυτές τις ημέρες έχει σχεδόν τριπλασιάσει την αξία του από το pre-sale. Ακριβώς έχουμε τριπλασιάσει την αξία μας πριν ακόμα ουσιαστικά βγουν στον αέρα ανακοινώσεις για συμφωνίες κτλ. Θα εξηγήσουμε όμως ποιος είναι ο λόγος αυτής της ανόδου. Καταρχάς ξεκινάμε και ο Κάρεν, να πούμε στο κοινό που μας βλέπει ότι είναι ουσιαστικά μέλος της ομάδας του T-Flow, το έχει πιστέψει από την αρχή. Και φυσικά είναι υπεύθυνος της διεθνής μας ανάπτυξης, Chief Sales Officer. Αλλά εκτός από αυτά, θέλω να μας πεις εσύ σαν Κάρεν ποιος είσαι, τι έχεις κάνει και γενικά ένα σύντομο ιστορικό σου, βιογραφικό σου, για να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο Κάρεν Κοκάμπη που έκανε τη σούπερ διαπραγμάτευση στο Dragons, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και μετά θα περάσω να πω και εγώ μερικά πράγματα για εμένα και θα σχολιάσουμε Dragons. Κάρεν, σε ακούμε. Okay, θα ξεκινήσω, θα σε πάω λίγο πίσω, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια αμερικάνικη φράση που με χαρακτηρίζει απόλυτα, αλλά σε πάω πίσω στην τρίτη δημοτικού και θα καταλάβεις γιατί. Θα ξεκινήσω από εκεί. Λοιπόν, η φράση αυτή που με χαρακτηρίζει είναι serial entrepreneur, που ουσιαστικά στα ελληνικά σημαίνει ότι είμαι... δεν μπορώ να τη μεταφράσω αυτή την κουβέντα, sorry. Serial entrepreneur σημαίνει ότι είσαι επιχειρηματίας, αλλά ουσιαστικά είσαι... που κάνεις ουσιαστικά, είσαι πολυεπίπεδος επιχειρηματίας. Δηλαδή, ασχολείσαι με ένα project, μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι άλλο, μπορείς να αλλάξεις γρήγορα κάποιον τομέα με τον οποίο δραστηριοποιείσαι, να προσαρμοστείς γρήγορα στις συνθήκες. Άρα, μπορώ να πω ότι είσαι ένας ευέλικτος επιχειρηματίας, ένας πολυδιάστατος επιχειρηματίας. Ευέλικτος, ίσως πολυδιάστατος ευέλικτος επιχειρηματίας. Αυτό, αυτό. Αυτό θα το προσέγγιζα εγώ καλύτερα. Μετάφραση. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Και τι γίνεται, όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, τώρα μου πείτε γελάς, okay, είναι αστείο αυτό, αλλά δεν πειράζει, έχει μεγάλη σχέση με το ποιος, όλα έχουν τη σχέση με το τους. Ποιος είμαι σήμερα. Λοιπόν, όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, πήγαινα σε ένα σχολείο ιδιωτικό εδώ πέρα στην Αθήνα, το St. Lawrence College. Και η δασκάλα μας ρωτάει όλα τα παιδιά, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ο ένας λέει γιατρός, νοσοκόμα, δικηγόρος, πυροσβέστης, αστυνομικός, αστροναύτης και ούτω καθεξής. Οδοντίατρος. Ακούσαμε όλα τα διαφορετικά επαγγέλματα μες στη τάξη, γιατί φαντάζομαι και πιστεύω πάρα πολύ από τα παιδιά λέγανε τι κάνανε οι γονείς τους και αυτό θέλανε να κάνουν, υποθέτω. Λοιπόν, έρχεται η σειρά μου και λέω, μου λέει η δασκάλα μου, κάνει τι θες να γίνεις τα μεγάλα. Και του λέω, I want to become a businessman. Και μου λέει, ναι, δεν κατάλαβες. Βλέπεις εδώ, ο Γιάννης είπε αστυνόμος και η Μαρία είπε νοσοκόμα. Ναι, το βλέπω. Εσύ λοιπόν, τι θέλεις να γίνεις βάσει αυτά που είπαν τα παιδιά. Και λέω εγώ πάλι, εγώ όταν μεγάλωσω θέλω να γίνω businessman. Αχ, παιδί μου. Τέλος πάντων, γίνεται μια τρίτη. Ξαναλέω το ίδιο. Εκνευρίζεται τόσο πολύ η δασκάλα. Με πιάνει από αυτή και με πάει στο headmaster. Headmaster είναι η διευθύντρια του σχολείου. Εντάξει. Ναι. Και με βάζει εκεί πέρα, αρχίζει με κατσαδιάζει εκεί πέρα, μιλάει. Έχει κερδίσει αυτή γιατί είναι η δασκάλα και βέβαια αυτή θα ακούσουν, όχι το παιδί. Λοιπόν, λέει, κάτσε να ρωτήσουμε και τον Κάρεν τι γίνεται εδώ πέρα, λέει η headmaster. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Είμαι 7,5 χρονών τώρα. Μου ζήτησε τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Της απάντησα θέλω να γίνω businessman. Με λίγα λόγια θέλω να έχω διαφορετικές επιχειρήσεις. Τώρα, άμα θέλει να καθίσω να της πω ακριβώς τι είδος επιχείρηση θα έχω εγώ όταν ενηλικιωθώ, αυτό το βρίσκω λίγο δύσκολο, διότι ούτε και εγώ ξέρω. Το μόνο πράγμα που ξέρω σίγουρα είναι ότι θέλω να έχω διαφορετικές business όταν μεγαλώσω. Και κοίταξε να δεις, έτσι οδηγήθηκε η ζωή μου, επειδή είμαι γενικά ανήσυχο παιδί. Δουλεύω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Από τρίτη, εκείνη το καλοκαίρι της τρίτης δημοτικού είπα να πάω να δουλέψω και έκανα την πρώτη μου δουλειά. Καλά, τότε άμα
child labor laws σημαίνει και όλα αυτά. Θα απαγορευόταν αυστηρός να μπορέσει ένα παιδί να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, η μητέρα μου είχε μία φίλη που είχε ένα Kodak Photoshop στο Χαλάνδρη και πήγα και δούλευα εκεί πέρα τα καλοκαίρια. Το πρώτο καλοκαίρι ήμουνα στο ταμείο. Το δεύτερο καλοκαίρι πήγα και στο μηχάνημα και εκτυπώνε τις φωτογραφίες. Το τρίτο καλοκαίρι είχα φτάσει σε σημείο που έβγαζα φωτογραφίες. Είχα γίνει τόσο καλό. Τα έκανα όλα μέσα στο φωτογραφείο και ήμουν πιτσιρίκος, δημοτικό πήγαινα. Λοιπόν, όταν έφτασα τα 15 μου χρονών, άνοιξα την πρώτη μου επιχείρηση όταν πήγαινα πρώτη ηλικίου και άνοιξα ένα δισκάδικο και ένα DJ booking office και ένα event organizer. Και όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, έβγαζα ένα εξαιρετικά καλό, μπορείς να πεις, χατζηλίκι, κάτι παραπάνω από χατζηλίκι. Φαντάσου, είχα υπάλληλο, πληρώνα ΔΕΗ, ΟΤΕ. Το 1995 ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα που είχα Fortnet και χρησιμοποιούσα ίντερνετ, γιατί από πολύ μικρό παιδί ήμουν μέσα σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μετά από μερικά χρόνια, αποφύτησα από το σχολείο, έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στην Αθήνα στα ΤΕΗ πληροφορικής που ήθελα, διότι ήθελα να σπουδάσω computer sciences. Λάτρευα τους υπολογιστές και λάτρευα οτιδήποτε είχε σχέση με αυτό το αντικείμενο. Λοιπόν, δυστυχώς για κάποια μου τύχη έγινε κατάληψη στο Πανεπιστήμιο και αντί να ξεκινήσουμε Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε τον Απρίλιο. Μετά από 3 μέρες στο Πανεπιστήμιο, είδα εγώ ότι είναι ανούσιο. Θέλω να μου μάθουν τώρα γλώσσες Pascal και Fortran για να μπορώ να κάνω προγραμματισμό, τα οποία τη δεκαετία του 80, όταν ήμουν εγώ στο δημοτικό, τα είχα μάθει στον εαυτό μου από μόνος μου, γιατί δεν είχαμε κάποιον να στα μάθει, οπότε ήταν trial and error αυτό το process. Έπειτα εκνευρίστηκα πάρα πολύ και μέσα σε 2 εβδομάδες πούλησα το δισκάδικό μου και σηκώθηκα και έφυγα από την Ελλάδα και μετακόμισα στην Αμερική. Για καλή μου τύχη, ξεκίνησα να δούλευα σε μια τράπεζα στην Αμερική και έκανα δάνεια στην τράπεζα. Ξεκίνησα από το πιο χαμηλό σημείο της τράπεζας που έκανα μια αστεία δουλειά που λέγεται telemarketing. Ουσιαστικά έπαιρνα τον κόσμο βραδιάτικα και τους ενοχλούσα. μέχρι που έγινε ο διευθυντής της συγκεκριμένης τράπεζας. Τέλεια, έκανες όλη τη διαδρομή. Όλη τη διαδρομή μέσα σε 2 χρόνια από το χαμηλότερο στο υψηλότερο. Ήταν πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν λες και ήμουν ο τύπος που σκούπιζε και μάζευε τα σκουπίδια στην τράπεζα και μετά είχα γίνει διευθυντής της τράπεζας. Έξω, αυτό δείχνει πόσο άξιος είσαι και πόσο γρήγορα μαθαίνεις. Έχω αυτό το επιχειρήν, νομίζω, έχω αυτό το δαιμόνιο. Είμαι γενικά ανήσυχος, νευρικός σαν τύπος, δεν μπορώ να κάθομαι και δεν έχω νιώσει ότι έχω δουλέψει ούτε 1 δευτερόλεπτο στη ζωή μου. Αγαπάς αυτό που κάνεις, γι' αυτό. Εντάξει, χρονών και κοίταξε τι σου λέω και δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Απλώς γουστάρω, φαίνεται να δουλεύω. Τι να σου πω. Είναι... Αγαπάς την επιχειρηματικότητα, γι' αυτό έχετε και από την οικογένεια, νομίζω, και από τις παραστάσεις που πήρες από τους δικούς από την οικογένειά σου. Και γι' αυτό έχεις αυτή την πορεία. Και αυτό είναι σημαντικό που θέλω να το μοιραστούμε με τον κόσμο, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος την προσωπική ιστορία πίσω από το κάθε όνομα, γιατί βλέποντας λίγο τηλεοπτικό χρόνο κάποιον να μιλάει και σε ένα site διαβάζοντας λίγα πράγματα μπορεί να μην γνωρίζουν. Όπως π.χ. το πόσο βραστήριο ήσουν σε global επίπεδο, ιδίως και στο κομμάτι της ναυτιλίας και την οργάνωση συνεδρίων που έκανε events σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα μπω και σε αυτό. Να μπούμε και σε αυτό να τα πούμε. Για να γνωρίζουν άνθρωποι τι παραστάσεις έχεις. Γιατί είναι σημαντικό όλο το background και η τεχνογνωσία που έχεις και πάρα πολύ τα αγαπάς το επιχειρήν. Γιατί όλοι στην ομάδα του T-Flow αγαπάμε το επιχειρήν. Να πούμε στον κόσμο ότι το T-Flow είναι μια εταιρεία global. Τα μέλη της ομάδας μας είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε μια ελληνική εταιρεία. Είμαστε Έλληνες σε μια διεθνή εταιρεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το προσδιορίσουμε. Στον κόσμο να το γνωρίζει ότι είναι global εταιρεία ουσιαστικά. Έχουμε την έδρα μας στο εξωτερικό, ταξιδεύουμε, έχουμε γραφεία στο εξωτερικό, έχουμε παρουσία εδώ σαν Έλληνες, γιατί είμαστε και Έλληνες ουσιαστικά και στο Dragons μας είπατε, και στο ελληνικό Dragons μας είπατε, όχι στο αγγλικό. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβει κάποιος, να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, θα έλεγα μια ελληνική ομάδα σε μια global εταιρεία. Αυτό θα το έλεγα, δεν το έλεγα αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες όσοι συμμετέχουν. Οπότε συνεχίζουμε. Πες μας για το κομμάτι καταρχάς ότι έχεις μείνει χρονιά στο εξωτερικό. Πες λίγο για τη διαμονή σου και στην Κίνα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Για το κομμάτι της ναυτιλίας και ό,τι έχεις κάνει εκεί, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν λίγο και το κομμάτι, για να αρχίσουν να δουν πώς κολλάει όλο το κομμάτι των security token offers που αναφέρουμε μετά, τι είναι αυτό, γιατί το ακούσαν και στην εκπομπή, να τους εξηγήσουμε, γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Φαντάζομαι, π.χ.
Κυρία Χαρμαντάη, ο κύριος Περγαντάς, συγγνώμη, ή ο κύριος Εχμοσφίδης δεν έχουν καταλάβει ακόμα. Σημαντικό όλοι οι επιχειρηματίες που μας ακούσουν σήμερα να καταλάβουν τι είναι αυτά τα STO και πώς μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Πάμε να σας ακούσουμε για το υπόλοιπο. Λοιπόν, τα STO είναι Security Token Offerings, το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως το ξέρουμε, αλλά θα τα πεις αυτά περισσότερα ναι, εσύ. Θα πω εγώ σε λίγο. Οπότε, ναι, έχω μείνει στο Λος Άντζελες για κοντά στα 7 χρόνια. Μετά ήρθα στην Ελλάδα και μπήκα στην ναυτιλία στην εταιρεία του πατέρα μου. Και παράλληλα, όπως πήγαινα στην εταιρεία του πατέρα μου, πήγα και φαντάρος, έκανα και 2 masters. Ένα στο ship management, ένα στο shipping chartering. Μετά ο πατέρας μου μου λέει, OK, ώρα να μάθεις και να αποκτήσεις λίγο εμπειρία. Οπότε θα σε στείλω να πας σε κάτι brokers να δεις τι γίνεται και πώς δουλεύουν. Γιατί ουσιαστικά με αυτούς θα δουλεύουμε και θα αναβλώνουμε τα πλοία μας. Με έστειλε σε ένα γραφείο πολύ καλό στην Ελβετία για 2 εβδομάδες. Μετά όταν τελείωσαν 2 εβδομάδες, τελευταία μέρα μου εκεί πέρα, ο διευθυντής, ο αρχηγός, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας της Ελβετικής, η οποία ήταν Ιταλο-Ελβετική, στην Ελβετία, στην Λοζάνη. Με βγάζει έξω να πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο στο Μοντρό και έτσι όπως καθόμαστε εκεί πέρα να φάμε, ξαφνικά βλέπω τη μητέρα μου και τον πατέρα μου να μπαίνουν. Όπα, λέω, τι κάνεις εδώ Τι πέρα. έκπληξη είναι αυτή. Ναι. Και τους είχαν καλέσει, χωρίς να μου το έχουν πει, έτσι ώστε να τους πούνε ότι δεν με αφήνουν να φύγω. Άκου εδώ να δεις. Και εγώ λέω, έχω πάθει σοκ, δεν ξέρω τίποτα. Και τέλος πάντων δεν με αφήνανε σχεδόν για 3 χρόνια να φύγω. Μου κάνανε αιτήσια κοντράκτα. Λοιπόν, το 3ο έτος, τους είπα, κοιτάξτε, πρέπει να αποχωρήσω. Έχω και δικές μου εταιρείες και δικές μου δουλειές άλλες που θέλω να συγκεντρωθώ πάνω. Και αυτό έκανα. Για καλή μου τύχη, είχα ένα πάρα πολύ καλό φίλο που διοργάνωνε συνέδεια. Βασικά, πριν να σου πω για αυτό το φίλο μου, να σου πω ότι για ένα διάστημα αρκετών χρόνων πήγαινα σε πάρα πολλά συνέδρια. Αυτή η ελβετική εταιρεία με έστειλε στην Κίνα, ήξερα λίγο κινέζικα εγώ. Έμαθα σχεδόν άπτεστα κινέζικα όσο βρισκόμουν εκεί πέρα για 2,5 χρόνια, στο Πεκίνο και στη Σανχάη. Γνώρισα απίστευτες εταιρείες, έκανα απίστευτες δουλειές. Βέβαια, εκείνη τη χρονική περίοδο, το 2006 με 2008, ήταν ένα ιστορικό boom το οποίο γνώρισε η ναυτιλία και για καλή μου τύχη ήμουνα μέσα στην καρδιά του boom και ήμουνα σε μια θέση να μπορέσω να εκμεταλλευτώ τα περισσότερα. Δηλαδή δεν μπορείτε καν να σου περιγράψω τι μπόρεσα και έκανα εκείνο το διάστημα εκεί. Bullrun, όπως λέμε στα κρυπτο, έχει πει η ναυτιλία. Full bull run, exactly. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν εξωπραγματικό, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Μιλάμε για πλοία που παίρνανε on average ένα ναύλο 15 χιλιάρικα την ημέρα. Είχαν φτάσει να παίρνουν από 200 μέχρι και 281.000 δολάρια. Ήταν το ρεκόρ που έγινε για ένα ταξίδι από Βραζιλία-Κίνα για ένα πλοίο που κουβαλούσε iron ore. Ήμουνα σε πάρα πολύ τυχερή περίοδο μέσα στην ναυτιλία να δω ένα μεγάλο πέσιμο και μετά μια τεράστια άνοδο η οποία δεν θα την ξαναδούμε ποτέ στη ζωή μας και κανένας δεν θα την ξαναδεί αυτή την άνοδο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έπειτα, όπως σου έλεγα, πήγαινα σε πάρα πολλά συνέδρια διαφορετικά σε όλο τον κόσμο και είχα μια απορία και λέω, OK, έχουμε συνέδρια τα οποία είναι για ναυτιλία, έχουμε συνέδρια τα οποία είναι για κάρβουνα, έχουμε συνέδρια τα οποία είναι για σίδηρα, εντάξει. Αυτά τα 3 πράγματα είναι η ξηρά φορτία ναυτιλία, κουβαλάει κατά επιπλήστον σχεδόν το 80% των πλοίων, κουβαλάνε iron ore και coal, είναι τα 2 μεγαλύτερα φορτία. Οπότε είπα εγώ στον εαυτό μου, γιατί δεν υπάρχει ένα event το οποίο να έχει και τα 3. Και οπότε τι έκανα, δημιούργησα ένα event με το συνέδερό μου, όπου αυτός διοργάνωνε, η μοναδική δουλειά του ήταν να κάνει συνέδρια, ήταν αυτή η δουλειά του. Οπότε ήμουν πολύ τυχερός, επέλεξα τον σωστό άνθρωπο και συνεργάστηκα. Βέβαια, πάντα είναι σημαντικό να διαλέξεις σωστούς συνεργάτες. Για σχεδόν μια δεκαετία και κάναμε expansion σε, μου φαίνεται, πάνω από 10 χώρες, 15 και μπορεί και 20.
Και πήγαμε πάρα πολύ καλά για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που σε κάποια φάση είχαμε γίνει και διοργανωτές του Monaco Yacht Show, το οποίο εμείς δεν είχαμε σχέση με yacht, αλλά είχαμε σχέση με ναυτιλιακά συνέδρια και είχαμε πολλούς από τους υπάρχοντες συνεργάτες και πελάτες και ανθρώπους με τους οποίους δουλεύαμε μαζί, είχαν yacht, γιατί εντάξει, ήταν άνθρωποι της ναυτιλίας και τους αρέσουν τα yacht. Για κάποιο λόγο όλους μας αρέσει η θάλασσα και τα πλεούμενα. Οπότε μπήκα σαν angel investor στη Vimoji και για καλή μου τύχη αυτή η εταιρεία πάει πετώντας. Κάπως σαν τη δικιά μας εταιρεία εδώ πέρα, τη Flow, στην οποία μπήκα και πάει και αυτή πετώντας. All time high, αλλά πριν all μιλήσω, time όπου μπαίνεις, all time high κάνουμε. Τι να σου πω, ξέρεις τι, μπορεί να είμαι γουλής νομίζω τελικά, αυτό νομίζω. Τίποτα, μπορεί τίποτα να μην δεν είμαι τόσο καλός όσο γουλής είμαι. Τίποτα δεν τυχαίο, τίποτα. Και για καλή μου τύχη είχα μια αρχική προϋπηρεσία στα bitcoin από το 2010 όταν είχα πρωτοπάρει τα πρώτα μου bitcoin. Και κοίταγα, μάθαινα, τελευταία φορά που αγόρασα bitcoin, που αγόρασα και αρκετά bitcoin ήταν το 2016, κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα μετά έκανα μια παύση κάπως χρόνων μέχρι το περσινό έτος που γνωριστήκαμε εμείς και είχα την, πώς να το πω, την μεγάλη ευκαιρία, τύχη, χαρά, όλα αυτά μαζί, να μπω μέσα στην ομάδα σου, να γίνω ένα κομμάτι της οικογένειάς σου και εσύ να γίνεις ένα κομμάτι της δικιάς μου οικογένειας και να έχουμε με αυτή την φανταστική συνεργασία. Δηλαδή, Γιάννη, φαίνεται η χημεία, φαίνεται, φάνηκε και στο γυαλί νομίζω όλα αυτά. Το πιστεύω και αυτό φάνηκε στο γυαλί. Αλλά να σου πω κάτι, φίλε μου, έχω συνεργαστεί και έχω κάνει πολλά πράγματα με πολλούς ανθρώπους. Για καλή μου τύχη, τα περισσότερα φανταστικά. Αλλά με σένα η συνεργασία είναι αστεναπάντητη, δηλαδή. Και ακόμα έχουμε, και τώρα αρχίζουμε, έτσι, και τώρα αρχίζουμε βασικά. Αλλά είναι ωραίο γιατί έχουμε γράψει ήδη το πρώτο milestone και αυτό είναι το πιο θετικό στην όλη ιστορία. Έτσι είναι η συνεργασία μας. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Εξήγησε στον κόσμο για να, που το είδε και στον Dragon για να καταλάβουν. Ναι. Okay. Αυτό σημαίνει to the moon, to the sky, to the universe. Βλέπεις πίσω μου τι έχω εδώ πέρα. Έχω τον αστροναύτη του Φλό. Αυτό το έμαθα από την κοπέλα μου, η οποία δουλεύει σε νηπιαγωγείο και ένας από τους μαθητές της πάει στο νηπιαγωγείο, ήρθε και τη έκανε αυτό και μου λέει: Κυρία Δήμητρα, μέχρι τόσο σας αγαπάω. Και λέει: Τι σημαίνει αυτό? Λέει: Μέχρι τον ουρανό ολόκληρο σας αγαπάω. Τέλεια. Και το έχω κλέψει και το χρησιμοποιώ συνέχεια. Τέλεια. Αλλά τις Γιάννη, ιστορίες νομίζω είναι πολύ ότι ωραίες. Είναι η ώρα να μας πεις και εσύ δύο-τρία λογάκια, γιατί με έχει πιάσει λίγο φλιαρία. Ναι, εντάξει, κάνε τον παρουσιαστή, αλλά επειδή μας βλέπει και κόσμος που δεν μας ξέρει φυσικά, θα διαβάσουν για το T-Flow, μας είπαν και στην εκπομπή, θα σχολιάσουμε αμέσως για την εκπομπή, γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος και θα τους το δώσουμε. Να πούμε συντομία ότι, okay, είμαι ο CEO στο T-Flow, το background μου είναι στο business strategy, έχω ξεκινήσει βασικά από σπουδές σαν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αλλά στα 32 μου, πριν 12 χρόνια περίπου, έκανα μια στροφή και άρχισα να αφοσιώνομαι πάρα πολύ στο κομμάτι του intelligence analysis. Το ανοίγαγα σε business strategy, επί της ουσίας, επιχειρηματική στρατηγική. Είμαι ειδικός να σχεδιάζω επιχειρηματικά μοντέλα, επιχειρηματικές στρατηγικές, είτε πρόκειται για λογισμικά, είτε πρόκειται για κάποιο προϊόν, κάποια υπηρεσία. Και φυσικά τα κρύπτο είναι κάτι μεγάλη μου αγάπη. Τα παρακολουθώ από το 2008. Πολλοί ξέρουν την ιστορία, τη λέω συνέχεια, αλλά είναι ωραία ιστορία. Ότι άκουγα ουσιαστικά, παρακολουθούσα το 2008 τα newsletter για τα κρυπτονομίσματα, όταν το bitcoin ήταν στα 3 δολάρια και το Ethereum στα 4. Και εν τέλει δεν αγόραζα μέχρι που το bitcoin έφτασε 100 δολάρια και το Ethereum πήγε 140. Και εκεί αποφάσισα ουσιαστικά να εμπλακώ και ξεκίνησα την εμπλοκή μου επενδυτικά στα κρύπτο το 2017 στο Bull Run. Είναι ένα Bull Run το οποίο θεωρώ ότι δεν θα ξαναζήσουμε. Το Bull Run του 2017, η αγορά από τα 65 δισεκατομμύρια πήγε στα 850. Ήταν η περίοδος ένα εξάμηνο του επί 40, του επί 50 και του επί 100. Ό,τι έπαιρνες, δηλαδή έπαιρνες τόσες φορές τα λεφτά σου πίσω. Φοβερή εποχή. Μετά έχουμε ζήσει ένα κύκλο bear market, ξανά bull run, ξανά bear market και τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο bull run. Οπότε το κομμάτι ουσιαστικά του τύφλου όσον αφορά την στρατηγική του σχεδιασμού του white paper έχει περάσει από μένα. Κάνουμε το day-to-day operation φυσικά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω συνεργάτη σαν εσένα. Αυτά είναι συντομία. Να πούμε απλά για να το κλείσω ότι το 2020 βραβεύτηκα ως ο κορυφαίος business strategy στην Ευρώπη για τα επιχειρηματικά μοντέλα που σχεδίασα πίσω από πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες e-commerce όσον αφορά το B2B κομμάτι. Στο Λονδίνο όλα αυτά, όχι εδώ.
Και πάμε απευθείας νομίζω να συζητήσουμε Dragons, να πούμε ορισμένα πράγματα στους φίλους μας ότι το Dragons Den Greece είναι μια κομπή που φέρει στην Ελλάδα ο Σάκης Τανιμανίδης. Είπατε φυσικά είναι μια κίνηση η οποία είναι καινοτομία στην ελληνική τηλεόραση. Είναι η δεύτερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αφορά επιχειρηματικότητα μετά το Apprentice που είχε προβληθεί πολλά χρόνια πριν. Είναι φυσικά το franchise του Shark Tank στην Αμερική και του Dragon's Den στην Αγγλία. Να πούμε φυσικά ότι λόγω και του μεγέθου της οικονομίας και της Ελλάδας, βλέπουμε ότι στα πρώτα επεισόδια, τώρα είναι το τρίτο επεισόδιο αυτό που είδαμε, συνολικά θα έχει 10 και άλλα 8 που θα γυριστούν, 18 επεισόδια. Να πούμε λοιπόν ότι συνολικά περίπου γύρω στις 108 εταιρείες συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο του Dragon's Den και δόθηκε περίπου στο 1 εκατομμύριο. Οπότε, αν το αναγάγουμε λιγάκι, επειδή γνωρίζουμε κάποια πράγματα ότι η μέση επένδυση είναι από 75.000-100.000. Θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα όταν πήγαμε στο Dragon's Den. Θα τα πούμε στο κοινό απολύτως. Ούτε καλά-καλά τους Dragons δεν ξέραμε ποιοι είναι. Και να πούμε ότι μόνο ένα στους 10 ουσιαστικά, μόνο γύρω στις 10 με 13 εταιρείες από τις 108 θα πάρουν χρηματοδότηση. Και οι αιτήσεις που γίνανε ήταν πάνω από χίλιες. Άρα, δηλαδή, από τις χίλιες εταιρείες φτάνουν εν τέλει από ένα ολόκληρο κύκλο, μόνο 10 με 13 εταιρείες να λάβουν χρηματοδότηση. Και φυσικά λόγω του μεγέθους της χρηματοδότησης. Να πούμε ότι είναι αδύνατο σε μια εκπομπή αυτή να φιλοξενήσει π.χ. και να πάει μια εταιρεία να κάνει Series A και να σηκώσει ένα 2 εκατομμύρια από τους επενδυτές. Είναι ένα pitch που κάνει πολύ σύντομο. Κάποιους, όπως είδες, δεν τους βολεύει να κάνουν ένα σύντομο pitch. Εμείς λοιπόν να πούμε ότι γυρίσαμε φυσικά το επεισόδιο μας. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για τους Dragons. Μελετήσαμε τα βιογραφικά τους στο πόδι, γιατί ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό. Και εμείς είχαμε σοβαρό. Δεν ξέραμε αν ήταν τελικά πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, Κάρεν, το ότι πήγαμε και δεν ξέραμε τι αντιμετωπίζαμε. Έτσι, γιατί πραγματικά σας πληροφορούμε όταν ανοίγαν οι πόρτες για να μπούμε να αντιμετωπίσουμε τους Dragons. Καταρχάς, η απόσταση ήταν μεγάλη. Οπότε ήταν ψυχρό όλο αυτό. Εγώ το βίωσα πολύ ψυχρά. Δηλαδή, ήταν μεγάλη απόσταση. Δεν μπορούσα να τους κοιτάξει στα μάτια, δηλαδή από κοντά για να τους ψυχολογήσεις. Αλλά τουλάχιστον μπορούσες να ακούσεις, να καταλάβεις τι και πώς. Είχε πολύ ενδιαφέρον το επεισόδιο. Οπότε, να ξέρετε ότι καταρχάς δεν είναι στημένο, δεν υπάρχει σενάριο, δεν ξέραμε υπάρχει τίποτα, ούτε μας ξέρανε, ούτε τους ξέραμε όταν μπήκαμε μέσα. Όλα γίνανε εκεί και μέσα σε 5 λεπτά ουσιαστικά καλείσαι να πεις ό,τι είναι να πεις. Να πούμε ότι τα γυρίσματα του δικού μας επεισοδίου κρατήσανε 45 ολόκληρα λεπτά. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό ημίχρονο που κάτσαμε μέσα στη σάλα. Κανένας άλλος δεν νομίζω να έκατσε τόσο πολύ όσο κάτσαμε εμείς εκεί. Τώρα, έτσι μας είπαν τουλάχιστον. Έτσι μας είπαν ακριβώς. Και είχε και την κατάληξη που είχε. Θέλω μέχρι πριν μιλήσουμε με τους Dragons να μου πεις πώς το βίωσες εσύ μέχρι που άνοιξε η πόρτα, γιατί εγώ είχα πάρα πολύ αγωνία. Εγώ, Γιάννη μου, όπως είδες, ήμουν λίγο πιο cool, γιατί για καλή μου τύχη, όπως ξέρεις, το Dragon's Den έχει μια αδερφή εταιρεία που στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής λέγεται The Shark Tank, το οποίο είναι η ίδια παραγωγή, η ίδια εκπομπή. Απλώς άλλο όνομα έχει για την Ευρώπη, άλλο όνομα έχει για την Αμερική. Μία πρώην συνεργάτρια που είχα από την Ναυτιλία, το καλοκαίρι είχε κάνει μέσα στα Ποσειδόνια το πρώτο Shark Tank, πρώτο ναυτιλιακό Shark Tank συγκεκριμένα. Και το είχε κάνει μέσα στα Ποσειδόνια, μέσα στην αίθουσα που είχε γίνει εδώ πέρα στο ταξιδιωτικό κέντρο. Και με είχαν καλέσει εμένα να είμαι ένας από τους Sharks, διότι είχα κάνει τουλάχιστον 10 διαφορετικές εταιρείες στην ναυτιλία και τις είχα κάνει πάρα πάρα πολύ καλά. Είχαν βγει όλες επιτυχημένες και είχα κάνει ένα πολύ επιτυχημένο exit από όλες κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο με κάλεσαν να είμαι ένας από τους καρχαρίες. Και η εταιρεία στην οποία επένδυσα και διάλεξα έχει πάει, πετάει, πάει φανταστικά. Μπορώ να πω το όνομα, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω το να πω. Όχι, δεν χρειάζεται. Οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ήμουν πάρα πάρα πολύ πιο cool. Γι' αυτό κιόλα μου φαίνεται το έδειξα. Και σε σημείο, ξέρει. Εγώ λάτρεψα τη διαπραγμάτευσή σου με τη Μαρία. Ήταν καταπληκτική η διαπραγμάτευσή σου. Θα πούμε για αυτό το κομμάτι. Αλλά όντω ήσουν πιο cool. Ήσουν πάρα πολύ cool και με βοήθησε και εμένα. Να πούμε ότι και εγώ έχω εμπειρία από public speaking. Έχω μιλήσει σε TEDx και ξέρω πώ είναι να έχει τα φώτα στο ημούρι σου και να πρέπει να μιλήσει. Αλλά το σημαντικό εκεί είναι ότι εκεί πέρα μιλάμε για pitch. Και να ξέρεις ότι εγώ ουσιαστικά δεν μου αρέσει το κομμάτι ότι πρέπει μέσα σε 5-10 λεπτά να μιλήσω για την εταιρεία μου και να συμπτύξω όλο αυτό που θέλω να απλώσω. Το είδαμε και άλλοι την πάτησαν έτσι σε προηγούμενα επεισόδια. Να πούμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό και πάμε στο κομμάτι της όλης της διαπραγμάτευσης και συζήτησης. Ότι για όσους θέλουν να πάνε στο Dragon Gen, να πούμε μην πηγαίνετε μόνοι σας. Δεν πρέπει να πάει ένα άτομο μόνο να εκπροσωπήσει την εταιρεία. Να πηγαίνετε ομάδα, βοηθάτε ένα τον άλλον, δείχνετε ότι είστε ομάδα. Αυτό θέλουν να δουν και οι Dragons, προκειμένου να κάνουν την επένδυσή τους. Και πάμε στο μεγάλο κομμάτι της συζήτησης.
Καταρχάς, να πούμε ότι η συζήτησή μας ξεκίνησε και εν τέλει δεν παγιδευτήκαμε, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, σε ένα μονόλογο με τον Λέον τον Γιοχάη, ο οποίος φάνηκε στην αρχή να μας ρωτάει αρκετά πράγματα για την εταιρεία και όσο πλέον υποτίθεται της κατηγορίας της tech επενδυτής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και άλλοι δεν επενδύουν. Να πούμε για το κομμάτι αυτής της συζήτησης, γιατί είχε μια πρώτερη εμπειρία σε άλλη εταιρεία, δεν θέλω να την ονομάσω, την ακούσαν όλοι στο επεισόδιο, αλλά δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε εμείς εδώ. Μια πρώτερη εμπειρία με το κομμάτι του copy trading. Έχει γενικότερη εμπειρία με τα κρυπτο. Μίλησε και ο ίδιος και ουσιαστικά μέσα από τα λεγόμενά του φάνηκε πόσο δύσκολο είναι το κομμάτι αυτό, γιατί και ο ίδιος είπε τι έχει περάσει προκειμένου να μάθει ουσιαστικά όσον αφορά τα κρυπτο. Αλλά εμείς να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο, και είναι αυτό νομίζω ότι αν κάποιος αξίζει από την εκπομπή να κρατήσει, είναι οι δύο δηλώσεις που θα κάνουμε. Μία είναι αυτή και άλλη είναι για την Μαρία Τσιχατζηστεφανή. Να πούμε ότι κανένας μα κανένας επενδυτής που θέλει να επενδύσει σε μία εταιρεία δεν ρωτάει δημόσια να πει το εμπορικό σου μυστικό. Υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες με συμφωνητικά ηχεμήθειας, θα υπογράψεις NDA, θα κάτσεις να δοκιμάσεις. Δεν είπαμε σε κανένα να βάλει τα λεφτά του και να αγοράσει τυφλά κάτι. Θα υπογράψεις ένα συμφωνητικό ηχεμήθειας, θα δοκιμάσεις, θα ζητήσεις να μάθεις πληροφορίες μέχρι εκεί που μπορείς να μάθεις. Θα το τεστάρεις, θα το δοκιμάσεις και θα δείξουμε τώρα σε λίγο τι είναι το T-Flow, πώς δουλεύει και ποια είναι το αποτέλεσμα και η πορεία της εταιρείας. Μέρες, ώρες πριν λίγο μετά το επεισόδιο και γενικά τις τελευταίες 10 μέρες μέχρι να έρθει το επεισόδιο που είδαν όλοι. Και να πούμε ότι δεν τα κάνεις αυτά στην τηλεόραση. Και το να το κάνεις αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να το χαρακτηρίσω κακοπροαίρετο. Αυτό μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποίησε καθόλου, δεν μας άρεσε καθόλου αυτό το κομμάτι. Θα σχολιάσω εγώ από την πλευρά μου ότι το κομμάτι της συζήτησης με τον κύριο Ευμορφίδη, φυσικά να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά να μάθει λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Δεν μπορεί στη διάρκεια της εκπομπής να την ενημερώσει τον άνθρωπο, ιδίως για να καταλάβει το κομμάτι του security token offerings. Ένας εξαίρετος επιχειρηματίας, ο οποίος μας είπε ουσιαστικά στο επεισόδιο ότι έχει δώσει τα δικαιώματα της Cocomat για το Metaverse έναντι 0 αντιτίμου. Πράγμα που δείχνει ότι δεν μπορούν ακόμα οι Έλληνες επιχειρηματίες να καταλάβουν την προοπτική του Metaverse και το τι σημαίνει αυτό στο μέλλον. Είναι μια βιομηχανία η οποία με τις τελευταίες έρευνες θα φτάσει έχει μια δυναμική 5 τρισεκατομμυρίων να φτάσει μέσα στα επόμενα χρόνια. Οπότε δεν μπορείς να δώσεις το brand name σου στο Metaverse έτσι. Θέλει λίγο περισσότερη προσοχή. Πάμε στη δικιά σου άποψη όσον αφορά τη συζήτηση με το Λέον του Γιουχάη. Πες μου την άποψή σου γι' αυτό. Όπως το πεις, είναι προοπτική για να μην το χρησιμοποιήσει κανείς. Είναι προοπτική, ναι, είναι προοπτική. Έχει μια προοπτική. Αυτό δεν είναι στα δικά μας χέρια, είναι στο κυρίου. Δεν το πάμε εμείς, οι Big Four το λένε. Εμείς απλά το αναφέρουμε. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, άμα θυμάσαι και όλες, ο Λέων είπε ότι η προηγούμενη δουλειά που έκανε στα κρύπτο ήταν τελείως αποτυχημένη και έχασε πολλά χρήματα. Και γι' αυτό ήταν λίγο κιόλας διστακτικός. Αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος, είδε και διάβασε τα δικά μας χαρακτηριστικά, είδε την εταιρεία μας, είδε, είχε κάνει το background research πάνω σε εμάς, το due diligence του που λέμε στα αγγλικά. Δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη να μπορώ να το πω, τη γνωρίζεις εσύ? Ναι, έλεγχο είχε κάνει. Ουσιαστικά είχε κάνει το due diligence, είναι ότι κάνουμε έκανε τον έλεγχο πάνω μας και είδε όλος ότι όντως είμαστε σε τροχιά ανωδική και σου λέει κάτσε να μάθω από τα παιδιά τι κάνουν για να πάω να κάνω και εγώ κάτι. Εγώ αυτό διαισθάνθηκα. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή, θα σου πω τι γίνεται. Άμα ενδιαφέρεται ο επενδυτής ουσιαστικά, έτσι. Δεν μπορείς να σου ρωτήσει το. Είναι σαν να ρωτάς τους προηγούμενους, ας πούμε, ή τις εταιρείες που πήραν χρήματα πριν που είδαμε, ας πούμε, ότι είχαν, ας πούμε, καλλιτικά, να σου ρωτάς ποια είναι η φόρμουλά σου. Και να του λες, βγάλε μου τη φόρμουλα του προϊόντος σου στον αέρα. Δεν τη βγάζει τη φόρμουλα του προϊόντος. Και είδες, κανένας άλλος δεν ρώτησε κάτι τέτοιο, γιατί είναι κοινή λογική ότι. Κανέναν άλλο δεν ρωτήσαν αυτό σε κανέναν τράγουδο. Ως τώρα, στα δύο επεισόδια τα πρώτα, δεν ρωτήθηκε κανένας για το εμπορικό του μυστικό. Εμείς δεν φοβόμαστε να δείξουμε, γιατί είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό, ότι τα αποτελέσματά μας είναι δημόσια. Μπορείς να μπει κάποιος να γραφτεί στην πλατφόρμα μας, να δει ποιοι είμαστε, να δει τι απόδοση έχει όχι μόνο το token και οι υπηρεσίες μας στο trading, γιατί τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά, είναι πολύ φρέσκες, μπορεί να το δει. Και όποιος θέλει επιλέγει μια υπηρεσία. Όποιος δεν θέλει, δεν επιλέγει μια υπηρεσία. Είναι υποχρεωτικό να πληρώσεις για μια υπηρεσία προτού τη λάβεις. Τη λαμβάνεις, είσαι ευχαριστημένος, προχωράς. Δεν είσαι ευχαριστημένος, φεύγεις. Και για να το κλείσουμε με τον Λέον, άμα θέλεις να μάθεις το εμπορικό μυστικό μιας εταιρείας, υπογράφεις συμφωνητικό ηχεμήθειας, κάνεις τον έλεγχό σου, μαθαίνεις όσο εκεί που μπορείς να μάθεις και να το δοκιμάσεις και να το τεστάρεις και μετά επιλέγεις να μπεις. Αν δεν θέλεις να μπεις, δεν μπαίνεις. Το ξαναεπαναλαμβάνω, ήταν το λιγότερο που μπορώ να το χαρακτηρίσω κακοπροαίρετο και δεν μου άρεσε καθόλου. Γι' αυτό και του είπαμε ότι εν τέλει επιλέγουμε και αν είχαμε, δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε και δεν πήγαμε εκεί να πάρουμε λεφτά. Πήγαμε να κάνουμε συνεργασία. Η οποία συνεργασία ήρθε τελικά. Θέλαμε μια επενδύτρια και να μιλήσουμε για την Μαρία, γιατί αξίζει τώρα να αφιερώσουμε περισσότερο. Μαρία, είναι.
Εγώ μπορώ να δηλώσω κάτι. εντυπωσιασμένο Βγάζω στη το Μαρία καπέλο που είπαμε Χατζηδανή. τη Μαρία. Λοιπόν, τη βγάζει το καπέλο. Να δηλώσουμε λοιπόν ότι καταρχά είναι μια εξαίρετη επιχειρηματία. Όχι γιατί επένδυσε σε εμά. Θα σου πω ότι Όχι. μου άρεσε. Στα πρώτα δύο επεισόδια καταρχά του Dragon Den, η Μαρία έχει κάνει dominate το πλατό. Είναι η επενδύτρια που είναι πιο ενεργή, κάνει τι πιο σοβαρέ ερωτήσει και δεν διστάζει να μπει εκεί που πιστεύει ότι αξίζει να μπει. Την παραδέχομαι σε αυτό. Ακόμα και επίσης να πούμε στον κόσμο, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν γνωρίζαμε και αυτοί που θα πάνε, οι επόμενοι που θα πάνε στο Dragon's Den είναι τυχεροί, γιατί ξέρουμε ποιους έχουν να κάνουν. Εμείς λοιπόν μπορώ να πω ότι παίξαμε με τη φωτιά τόσο πολύ που κάναμε διαπραγμάτευση με τη Μαρία Χατζηστεφανή. Αυτό έχω να πω μόνο. Που στα 5 δευτερόλεπτα μπορεί να σε κάψει και να σου πει I'm out. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, βγάζουμε το καπέλο. Εγώ γνώριζα τον Χάρη, τον οποίο έχω συνεργαστεί πάρα πολύ καλά στην ναυτιλία. Ναι, αλλά δεν ήξερε ότι είναι καταρχά. Δεν ήξερε ότι είναι ένα από του Dράγκονε. Το μάθε τελευταία στιγμή πρώτον. Ναι, και εμεί θέλω να ξεκαθαρίσουμε επίση τον κόσμο ότι το ότι τον γνωρίζει δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, γιατί δεν επένδυσε καταρχά ο ίδιο. Να το πούμε αυτό. Δεν επένδυσε. Ακολούθησε το Λέον και πήγε out. Φίλε μου, αγαπητέ μου, brother μου, θα επένδυε ο Χάρη. Ο Λέον τον πήρε στο λαιμό του. Έτσι. Γιατί τι γίνεται, σε αυτή τη ζωή μερικές φορές έχουμε, και γι' αυτό δεν μου αρέσει εμένα αυτή η λέξη expert. Άμα ακούσω από οποιονδήποτε να μου λέει τη λέξη expert, βγάζω για εγώ. Γιατί δεν υπάρχουν expert. Εντάξει. Και εγώ μπορώ να πω τον εαυτό μου expert σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή την ορολογία. Δεν υπάρχουν expert. Και οι expert τις περισσότερες φορές θάλασσα τα κάνουν τα πράγματα. Ο καθένας και κάνει είναι τις επιλογές του μπρόμου. Και να πούμε επί της ουσίας ότι σου λέω και πάλι βγάζω το καπέλο, έδειξε ότι πιστεύει σε εμάς σαν ομάδα. Οτιδήποτε είναι να δείξουμε, δεν φοβόμαστε να το δείξουμε και θα το δείξουμε σε κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει. Θα κάνει τον due diligence στον έλεγχό της, θα δει ό,τι είναι να δει και θα προχωρήσει σε ό,τι επιλέξει να προχωρήσει. Είμαστε απόλυτα διαβιείς και θα είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Και μάλιστα θα τα δείξουμε τώρα το T-Flow και αν η Μαρία Χατζηστεφανή είναι έξυπνη επενδύτρια ή όχι. Και να πούμε ότι ήταν πολύ ευχάριστη η κουβέντα μας και με τους υπόλοιπους Dragons. Όπως είπες, ένας η βαρύτητα του ένα Dragon πήρε τους άλλους μαζί, αλλά σου λέω παραδέχομαι και πάλι γιατί η Μαρία ακολουθεί το ένστικτό της, επένδυσε και δεν έχει διστάσει να επενδύσει και σε άλλες εταιρείες ουσιαστικά. Εκεί την παραδέχομαι. Και σου λέω και πάλι, βοήθησε το ότι δεν γνωρίζαμε καθόλου, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπαίνει στη διαδικασία, θα ήβρωνε να διαπραγματευτεί μαζί της, αλλά εμείς. Να ξέρετε ότι πήγαμε να κάνουμε μια στρατηγική συνεργασία, να ζητήσαμε συνεργασίες, ήμασταν ανοιχτοί σε συνεργασίες. Σαφέστατα δεν υποστήκαμε πετσόκομα όπως είδε ο κόσμος στο τρέιλερ και νομίζανε. Και διαπραγματευτήκαμε γιατί ξέρουμε ότι έχουμε αξία, ξέρουμε ότι η εταιρεία μας αξίζει, η εταιρεία μας δεν αξίζει το evaluation στο οποίο κάναμε τη συμφωνία. Προφανώς προσωπούμε και εμείς την δημιουργία υπεραξίας από τη συνεργασία αυτή. Και μάλιστα να πούμε και θα το δείξουμε κιόλας ότι εμείς από την εκπομπή που επέζει και θα παίξει και θα βγουν όλο το επεισόδιο, έχουμε τριπλασιάσει σχεδόν την αξία μας πριν ακόμα παίξει το επεισόδιο. Και δεν έχει καμία σχέση το επεισόδιο. Όλα αυτά έχουν γίνει organically βάσει τη δουλειά σου, μου έτσι ακριβώς. Της ομάδας, και με την ευκαιρία τώρα σιγά σιγά που κουβεντιάζουμε, να περάσω εγώ να δείξω. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που γυρνάμε την εκπομπή, το Trade Flow βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό στα 0.14.9.281, 36% μόνο σήμερα, αυτή τη στιγμή. Η θέση του είναι 554 σύμφωνα με την πλατφόρμα Nomix, που είναι πλατφόρμα η οποία έχει όλα τα κρυπτονομίσματα, είναι αντίστοιχο μεγέθους του CoinMarketCap και του CoinGecko. Είναι οι τρεις πιο διάσημες πλατφόρμες για data για κρυπτονομίσματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι στη θέση 551. Και βλέπουμε ότι ανεβαίνει. Το σημαντικό διάγραμμα που θέλουμε να δείξουμε είναι εδώ στην πλατφόρμα του CoinGecko και μάλιστα θα κάνω και ένα refresh εδώ να δούμε ακριβώς αυτό που γράφει εδώ, 0.14.427. Βλέπουμε, το λοιπόν, προηγούμενο refresh πότε το έκανες, για να δω από πότε πήγε από τα 13 στα 14. Τίποτα, ούτε την ώρα της εκπομπής δεν έχει. Λοιπόν, αξίζει να δούμε στις 30 μέρες ακριβώς, να δούμε ότι κοιτάξτε εδώ από τις 9 Ιανουαρίου πρακτικώς το τι φλέον είναι σαν 0.062 και... Εδώ πέρα φτάνουμε, όπως θα δούμε εδώ, τα 0,14. Εδώ να πούμε και να τονίσουμε ξεκάθαρο ότι παρουσιάζουμε την εταιρεία. Δεν προτρέπουμε κανέναν να αγοράσει τη Flow. Είναι μια παρουσίαση της εταιρείας. Δεν δίνουμε επενδυτικές συμβουλές. Είναι καθαρά ενημερωτικού σκοπού. Σχολιάζουμε τι έγινε στο Dragon's Den. Σχολιάζουμε την άνοδο μιας εταιρείας εδώ στο 0,14 και να πούμε ότι, όπως είπαμε και στο επεισόδιο, το evaluation τότε ήταν σε ευγόν στα 14 με 15 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή το fully diluted valuation της εταιρείας μας είναι στα 35.900.000 δολάρια. Αυτό είναι το T-Flow και η προοπτική του. Και για να εξηγήσει κάποιος τι βλέπει και τι είναι αυτό το token, θα σας εξηγήσω τώρα κιόλας μάλιστα
περί τίνος πρόκειται. Να βούμε λοιπόν εδώ και στο... Κοίτα, εδώ έχουμε πάει σχεδόν 16 cents στο PancakeSwap. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην πλατφόρμα του TradingView το T-Flow. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το ξεκίνημά του είναι μόλις τον Απρίλιο του 2022. Μιλάμε για μια εταιρεία, δεν έχουμε κλείσει ακόμα στην αγορά ούτε ένα χρόνο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάνει την εξαιρετική κίνηση ανοίγοντας ουσιαστικά την είσοδο στο PancakeSwap. Ισορρόπησε εδώ πέρα στα 0,05 που ήταν η τιμή του pre-sale στον οποίο μπήκανε οι αρχικοί επενδυτές. Και τώρα βλέπουμε ότι οι επενδυτές έχουν τριπλασιάσει και την επένδυσή τους, καθώς αυτή τη στιγμή είναι στα 0,16 cent επί της ουσίας στο T-Flow, πάει να αγγίξει στα 0,20 και βλέπετε ότι εδώ κανείς δεν πουλάει. Πολλές φορές στα κρυπτονομίσματα βλέπουμε ότι μία μεγάλη άνοδος ακολουθείται από μία μεγάλη πτώση. Εδώ μιλάμε για σταθερό growth το οποίο έρχεται και βλέπουμε ότι μία εταιρεία η οποία ήδη τριπλασία στην αξία της και τώρα ξεκινάμε στην αγορά. Και μιας και λέμε ότι τώρα ξεκινάμε στην αγορά, να πούμε μερικά πράγματα για το Trade Flow. Το Trade Flow λοιπόν είναι μία εταιρεία. Γιάννη, ένα δευτερόλεπτο να πω κάτι πριν συνεχίσεις. Ωραίο πράγμα για ένα μωρό να έχει τέτοια άνοδο. Γιατί ακόμα μωράκι είμαστε, άμα το σκεφτείς. Ακριβώς. Σε όλη η εταιρεία δεν είναι στην αγορά ούτε ένα χρόνο πρακτικώς. Δεν διαπραγματεύεται το τόκιο για ένα χρόνο. Τον Απρίλιο μπήκαμε στο ανταλλακτήριο αφού ολοκληρώσαμε το pre-sale μας. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα. Βλέπουμε εδώ το site του T-Flow. Μπορείτε όλοι στην περιγραφή του βίντεο να μπείτε να το δείτε. Να πούμε λοιπόν τι προσφέρει το T-Flow. Είναι λοιπόν ένα token το οποίο όποιος μπορεί να το αγοράσει αποκτάει πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες. Το T-Flow έχει 6 βασικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες οι 2 και έρχεται η τρίτη. Πάμε στα T-Flow Bots. T-Flow Bots τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει τους δικούς τους αλγόριθμους οι οποίοι κάνουν trading. Και όταν λέμε trading, πάνω στα παράγωγα κρυπτονομισμάτων. Τα παράγωγα τι είναι? Είναι μια υπηρεσία στην οποία μπορείς να επενδύσεις είτε στην άνοδο είτε στην πτώση ενός κρυπτονομίσματος. Ανάλογα λοιπόν, αν ποντάρεις στην άνοδο long ή σορτάρεις, ποντάρεις δηλαδή στην πτώση, θα πληρωθείς αν η τιμή κινηθεί ανάλογα. Εμείς λοιπόν έχουμε σχεδιάσει 3 συγκεκριμένα bots στο Ethereum και ένα bot στο Bitcoin. Τα bot είναι στον αέρα 2 μήνες αυτή τη στιγμή. Θα σας δείξω τα αποτελέσματα για τα bots, γιατί είπαμε ότι θα δείξουμε για να ξέρουν όλοι αν δουλεύει ο αλγόριθμος μας ή όχι. Σαφίστα, σαν εταιρεία, αν αξίζουμε ή όχι, φαίνεται ήδη στο ταμπλό, είμαστε 300% πάνω. Σαν T-Flow bots, λοιπόν, μπορεί οποιοδήποτε, χωρίς να μας δώσει χρήματα, χωρίς να μας πληρώσει, δεν διαχειριζόμαστε χρήματα. Κάποιος συνδέει το δικό του ξεχωριστό λογαριασμό στο ανταλλακτήριο του Binance, στο οποίο Binance είμαστε επίσημοι broker του Binance. Ανοίγει κάποιος λοιπόν λογαριασμό στο ανταλλακτήριο της Binance, μπορεί να συμβέσει το λογαριασμό του μαζί μας. Με τα bots, καλή ώρα θα τα συμβέσει με τα bots και μπορεί να δει εδώ κάποιος ότι τα bots μας έχουν μία απόδοση 9,43%, 8,2% το 1, 4,83% και έχουμε ένα bot το οποίο μόλις έχει ξεκινήσει και απλά έχει κάνει μια αρνητική κίνηση στο μείον 1,26%, δεν λέει τίποτα αυτό. Όλα κάθε μήνα στο κλείσιμο του μήνα για τους πρώτους 2 μήνες είναι θετικά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό που είπαμε και στο επεισόδιο, ότι έχουμε υπηρεσία που λειτουργεί και όποιος θέλει να μάθει μπορεί να μάθει περισσότερα αφού υπογράψει due diligence και αφού το δει στο ταμπλό. Δεν χρειάζεται κανένας να περιμένει απλά να δει τα αποτελέσματά μας. Κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματά μας στα social media. Λέμε τι έχουμε κάνει, τι έχουμε πάει καλά, τι πάει στραβά, για να ξέρει ο καθένας περί τίνος πρόκειται. Αυτά είναι τα T-Flow bots λοιπόν, τα οποία είναι στον αέρα. Να πούμε ότι είναι στον αέρα το πρόγραμμα staking, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε αγοράσει T-Flow χωρίς να επενδύσει τίποτα, χωρίς να κάνει το παραμικρό, μπορεί να κλειδώσει, να δεσμεύσει τα T-Flow του ότι δεν θα τα πουλήσει για ένα ολόκληρο χρόνο. Έχουμε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους και να λάβει μία απόδοση για 360 μέρες ουσιαστικά πάγωμα των T-Flow του. Μπορεί να λάβει κάποιος 20% του ποσού των T-Flow που θα κλειδώσει σε reward για το staking που θα κάνει. Πάμε στο μεγάλο κομμάτι που λέγεται T-Flow Pools. Είναι τα security token offerings που είπαμε στο επεισόδιο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η δυνατότητα που έχει κάποια εταιρεία να ψηφιοποιήσει είτε τις μετοχές της, είτε να ψηφιοποιήσει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα token και να δανειστεί χρήματα από επενδυτές μέσω του blockchain, μιλάμε πάντα, ένα DEP token δηλαδή, να δανειστεί, είτε να κάνει το πιο διάσημο token που είναι σε αυτό το μοντέλο, ένα revenue share token. Είναι ένα token το οποίο δεσμεύεται ότι με τα χρήματα που θα πάρει από τους επενδυτές θα δημιουργήσει ένα προϊόν και θα δίνει σε αυτούς τους επενδυτές μερίδιο εσόδων από το προϊόν αυτό. Αυτό λοιπόν, όλες αυτές αυτά που μόλις περιέγραψα, θα είναι διαθέσιμα στα T-Flow Pools. Δηλαδή, από τη μία μπορούν επιχειρηματίες, εταιρείες, αφού περάσουν όλους τους ελέγχους και έχουν όλες τις προοπτικές και την νομιμοποίηση να μπορούν να κάνουν tokenization
τι συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα asset που θα διαλέξουν, συνεργάζονται μαζί μας, εκδίδουν αυτά τα tokens πάνω στη δικιά μας πλατφόρμα, η οποία θα είναι πάνω στο Binance Smart Chain, και οι επενδυτές μπορούν να έρχονται, να γράφονται στην πλατφόρμα μας και αγοράζοντας τη Flow αποκτάνε δικαίωμα επένδυσης σε αυτά τα pools, σε αυτές τις εταιρείες, αγοράζοντας συγκεκριμένα token και λαμβάνουν κάθε χρόνο την απόδοση που είναι να λάβουν. Είναι ξεκάθαρη η δέσμευση της εταιρείας τι απόδοση πρόκειται να τους δώσει. Είναι ξεκάθαρο επίσης. Υπάρχει επικοινωνία με την εταιρεία που έχει εκδώσει το συγκεκριμένο token. Είναι όλα νόμιμα. Έχουμε όλες τις νόμιμες άδειες για να γίνει αυτό. Γι' αυτό καθυστερήσαμε να τα κάνουμε και τα βγάζουμε τώρα. Δηλαδή, μέσα στα τέλη Μαρτίου θα έχει λασαριστεί και το πρώτο investment pool. Αυτά όλα λοιπόν περνάνε και είναι υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση οι κάτοχοι T-Flow. Πάμε στα T-Flow Indicators. Είναι ειδικοί δείχτες ανάλυσης αγοράς, του οποίου έχουμε σχεδιάσει. Αυτοί θα είναι διαθέσιμοι περί το καλοκαίρι του 2023 σε όσους θα μπουν στην πλατφόρμα μας. Και πάμε στα δύο μεγάλα. Στις δύο μεγάλες άλλες υπηρεσίες που είναι το NFT και το Metaverse, να πούμε ότι τα investment pools και τα security tokens γενικά σε αβιομηχανία, όπως είπαμε νωρίτερα, έχουν μια προοπτική περίπου μέσα στα επόμενα 7 με 10 χρόνια πάνω από 10 τρισεκατομμύρια αξίας προϊόντα και υπηρεσίες θα γίνουν tokens, θα γίνουν δηλαδή, θα πάρουν τη μορφή tokenization και θα μπορούν κάποιος να επενδύσει σε αυτά. Αυτή είναι η διάθεση της αγοράς. Μιλάμε με επίσημες αναλύσεις που έχουν γίνει. Και το NFT και το Metaverse, είπαμε και νωρίτερα, είναι μια αγορά η οποία έχει τουλάχιστον προοπτική 5-3 εκατομμύρια. Τα NFTs και τα Metaverse, τι θα γίνεται, οι holders μας ουσιαστικά συμμετέχουν στην πλατφόρμα, η οποία μέσω της πλατφόρμας μπορούν όλοι συλλεκτικά μαζί, collectively δηλαδή, να βάζουν τα χρήματά τους και να επιλέγουν ποια NFT και ποια Metaverse projects θέλουμε να αγοράσουμε. Και από εκεί πέρα ψηφίζουν οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν, αν θέλουν να πουληθούν ακριβότερα, αν θέλουν να τα εκμεταλλευτούν. Είναι δηλαδή ένας ουσιαστικά οργανισμός, ο οποίος αποφασίζει να αγοράσει και να εκμεταλλευτεί μόνος του ό,τι assets θέλει στο NFT και το Metaverse. Και γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ένα καλό NFT ή ένα οικόπεδο στο Metaverse αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο για έναν μεμονωμένο χρήστη να πάει να το αγοράσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι υπηρεσίες που προσφέρει το T-Flow. Αυτά εντάχει, γιατί θέλω να τραβήξουμε και πάρα πολύ, να είμαστε λιγότερο από ώρα η εκπομπή. Άρα, επ' ουσίας, θέλω εγώ να συνοψίσω την πλευρά μου και πάλι περνάμε σε κουτσομπολιό και σχόλιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήγαμε στο Dragon's Den. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για τους Dragons. Όχι ποιοι ήταν, γιατί τα ονόματα και τα βιογραφικά υπήρχαν στο ίντερνετ για να λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Δεν ξέραμε την ψυχοσύνθεσή τους, γιατί τώρα όταν έχεις δει δύο επεισόδια. Και ξέρεις την ψυχοσύνθεση του Λέων, ξέρεις την ψυχοσύνθεση του Χάρη, πόσο αυστηρός είναι. Ξέρεις τη Μαρία, τι killer είναι. Ξέρεις την κυρία Λίλη και τον κύριο Πολ, τι τύπου επιχειρηματίες είναι και σε τι επενδύουν. Ξέρεις και πού να απευθυνθείς και πώς να στηθείς. Εμείς δεν ξέραμε τον ψυχισμό τους. Πρώτη φορά τους γνωρίσαμε τους ανθρώπους στο επεισόδιο. Ήταν σημαντικό, ήταν πολύ δύσκολο και η αναμονή. Και το να μπεις μέσα και το να κάνεις διαπραγμάτευση με κάποιους ανθρώπους που είναι 10 μέτρα μακριά. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη απόσταση στο στούντιο εκεί να πούμε, και να κάνεις όλο αυτό. Είμαστε χαρούμενοι που μια επιχειρηματίας σαν την Μαρία μπήκε στην εταιρεία. Θεωρούμε ότι έχουμε πάρα πολλές προοπτικές συνεργασίας μαζί της και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε, γιατί είναι το προφίλ της επιχειρηματίας που θέλει να κάνει καινοτομία, θέλει να πάρει σε εισαγωγικά ρίσκα ή δεν φοβάται να επενδύσει σε κάτι που της αρέσει. Και εμείς θα παρέχουμε όλες τις διασφαλίσεις ώστε αυτή η επένδυση που θα κάνει και η συνεργασία να είναι κάτι για το οποίο θα μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Αυτή είναι η δέσμευση δικιά μας σαν ομάδα προς αυτήν, γιατί εμείς εν τέλει αυτό που θέλαμε να πάρουμε δεν είναι να πάρουμε αυτά τα λεφτά, είναι η συνεργασία και η προοπτική. Αυτό το σημαντικό, και εμένα η δικιά μου συμβουλή σε όσους αποφασίσουν να πάνε στο Dragon's Den είναι να πάτε εκεί συνειδητοποιημένοι μέχρι τι ποσά δίνονται, τι θα θέλατε να δώσετε για το ποσό αυτό που είναι περίπου μέχρι 100.000 το κάθε ticket που δίνουν οι Dragons. Να πάρετε από αυτό και να κοιτάξετε την προοπτική της συνεργασίας και μην τα χαλάτε τις δουλειές στα ποσοστά, γιατί από τη στιγμή που πάτε στο Dragons πρέπει να είστε αποφασισμένοι να δώσετε ένα ποσοστό. Αλλιώς μην πάτε στο Dragons. Αν πάτε στο Dragons μόνο για να διαφημιστείτε και να μην δώσετε εν τέλει ποσοστό της εταιρείας για τη συνεργασία, προσβάλλετε το θέμα του show, δηλαδή δεν είναι αυτό το θέμα της εκπομπής. Άρα μην πάτε καλύτερα. Πιο κακό θα κάνει στην ιστεροφημία σας και στην εταιρεία σου, ότι δεν ξέρετε να διαπραγματεύεστε, παρά θα σας κάνει καλό. Αυτό έχω εγώ να πω από την πλευρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που το περάσαμε μαζί, καλέ μου φίλε. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένα ταξίδι και σημασία έχει με ποιον το περνάς και με ποιον το κάνεις και όχι μόνο σου. Και σε παραδέχομαι, είσαι ένα αστέρι, αστέρι στην διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύτηκε με τη φωτιά, αυτό έχω να σου πω. Έτσι, αυτό που έγινε. Και σου λέω, εγώ αν ήξερα, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν ήξερα, γιατί αν ήξερα
Πόσο, ποια είναι η Μαρία Χατζηστεφανίνου και πώς διαπραγματεύεται, θα είχα υδρώσει φίλε, θα έχει παγώσει η καρδιά μου 5 φορές μέχρι να κλείσει συμφωνία. Και η άγνοιά μας εδώ πέρα μας βοήθησε να κλείσουμε αυτό το deal. Αυτό μπορώ να πω εγώ και τα καλύτερα έρχονται για το τυφλό. Τα καλύτερα έρχονται. Δεν έχουμε ούτε ξύσει την επιφάνεια. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είμαστε ακόμα μωρά. You know? Είναι η εταιρεία, όπως είπαμε, λιγότερο από χρόνο στο ταμπλό. Τώρα ξεκινάνε τα security token offering. Στο Metaverse και το NFT έρχονται το καλοκαίρι. Τώρα ξεκινάνε τα bots, τη λειτουργία τους επιτουσίας και το track record τους. Έχουμε ένα πολύ καλό community, να το πούμε αυτό, και να πούμε δημόσια ένα ευχαριστώ στο community που μας έχει στηρίξει, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι καθημερινά μαζί μας μέσα στα social media, ιδίως στο Telegram, και μας στηρίζουν εκείνοι οι άνθρωποι πίσω από το project που στηρίξαν ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίξατε να φτάσουμε έως εδώ. Όλη την ομάδα που έχει δουλέψει σήμερα εδώ. Και τα καλύτερα έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για την παρουσία σου εδώ. Και τους 300 σπαρτιάτες μας να ευχαριστήσουμε. Και τη φλόγερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Αντίο.